μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ειδικά όταν δεν προκαλεί κάποιες εξελίξεις. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένο θέμα. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή η οποία επέλεξε να κομματικοποιήσει την επιδίωξη των κινητοποιήσεων των μαθητών και όχι οι υπόλοιπες κομματικές νεολαίες, όχι οι υπόλοιποι πολιτικοί φορείς. Τρίτον, στο ζήτημα της παιδείας. Αν εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το οποίο έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι η παιδεία δεν είναι το πώς θα βρούμε καλύτερο γαμπρό ή καλύτερη νύφη ή πώς θα βγάλουμε περισσότερα λεφτά, αλλά πώς θα ανατραφούμε ψυχικά, διανοητικά και σωματικά, τότε θα πρέπει να βγάλουμε την κομματική διαδικασία και τις στερεότυπες δηλώσεις και τα τσιτάτα, να κάνουμε μια συζήτηση και εμείς προτείνουμε με ευκαιρία και τη δική σας συνάντηση εδώ και μια συζήτηση σε επίπεδο κομματικών νεολαίων. Μάλιστα. Μπορώ μια ερώτηση, Άννα. Ναι. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσει ο κύριος Χριστίδης. Κύριο Χριστίδη, ναι. Μια ερώτηση. Έλα. Μια ερώτηση. Μπορείτε να φανταστείτε πανεπιστήμιο χωρίς κομματικές νεολαίες, κύριε Χριστίδη? Κύριε Πρωτοσάλτε, μπορείτε να φανταστείτε βουλή χωρίς κόμματα? Γιατί τι σχέση έχει, πράγμα, κύριε Χριστίδη, η βουλή με τα πανεπιστήμια? Τι σχέση έχει η βουλή με τα πανεπιστήμια? Σας λέω μικρομέγαλα, βλέπετε αμέσως πώς αντιδράτε. Εσείς, κύριε Πρωτοσάλτε, μπορείτε να φανταστείτε πανεπιστήμια χωρίς διοικητικούς εργαζόμενους? Μπορείτε να φανταστείτε πανεπιστήμια χωρίς διοικητικούς εργαζόμενους? Μπορείτε να φανταστείτε πανεπιστήμια χωρίς επιστημονικό προσωπικό? Μπορείτε να έρθετε μια βόλτα από το Πανεπιστήμιο? Προφανώς δεν μπορώ να φανταστώ πανεπιστήμιο χωρίς επιστημονικό δυναμικό, αλλά πανεπιστήμιο χωρίς κομματικές νεολαίες, ναι. Μπορώ να το φανταστώ και πρέπει να γίνει κάτι. Ελάτε, κύριε Χριστίδη, ολοκληρώστε να κλείσουμε με τον κύριο Παντελιάκο. Κομματικές νεολαίες και οι πολιτικοί φορείς μέσα στον χώρο των πανεπιστημίων, ναι, όπως και μέσα σε όλο τον χώρο, ναι, των σχολείων, εξυπηρετούσαν πάντοτε ανάγκες των ίδιων των φοιτητών. Και επειδή σε κάποιες μέρες από σήμερα τιμούμε και... Κύριε Χριστίδη, μισό λεπτάκι. Άρη, αν μου επιτρέπεις. Κύριε Χριστίδη, κλείνουμε με το τελευταίο μου ερώτημα πάνω σε αυτό που λέτε. Μισό λεπτό, κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να τοποθετηθούν όλοι και να κλείσουμε. Κύριε Χριστίδη, θεωρείτε ανάγκη των φοιτητών να κομματικοποιούνται και να ελέγχονται κομματικά ακόμα και οι φοιτητές? Γιατί τόσο η ΠΑΣΠ κατά το παρελθόν ιδιαίτερα έντονα είχε παρουσία, όσο και η ΔΑΠ. Για να μιλήσουμε τώρα για τα ισχυρά κόμματα στους χώρους των πανεπιστημίων. Να μου απαντήσει, κύριε Ιωαννίδη, αν θέλετε, και μετά εσείς. Απευθύνω το ερώτημα πρωτίστως στον κύριο Χριστίδη. Ελάτε. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα και ήταν νόμος του κράτους μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ναι, η συμμετοχή των φοιτητών στην εκλογή. Εγώ λέω για τη συμμετοχή των καθηγητών, κύριε Χριστίδη, και δεν μου απαντάτε. Για τη συμμετοχή των καθηγητών δεν σας άκουσα. Με συγχωρείτε, μου επαναλαμβάνετε. Να σας απαντήσω. Γιατί, όχι, να μην απαντήσετε, κύριε Ιωαννίδη, θα απαντήσετε αμέσως μετά. Κύριε Χριστίδη, όταν κύριε Χριστίδη, όταν ελέγχονται από κόμματα ακόμα και καθηγητές, είτε για να διορθώνουν γραπτά, είτε για να διορθώνουν εργασίες, είναι κοινό μυστικό για όσους έχουμε περάσει από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εσείς αυτή την κομματική δράση. Απαράδεκτες διαδικασίες, οι οποίες αφορούν. Δεν έχουμε ακούσει κάτι τόσα χρόνια, γι' αυτό το λέω. Κάνετε λάθος ότι δεν έχετε ακούσει. Έχουν πει όλες οι πολιτικές νεολαίες και όλες οι κομματικές οργανώσεις πολλές φορές τα ζητήματα. Λοιπόν, να κλείσουμε. Κύριε Ιωαννίδη, θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο τη διαχείριση του χρόνου. Κύριε Παντελιάκο, ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος Ιωαννίδης, τα όσα είπε ο κύριος Χριστίδης, τη σειρά ζητημάτων που άνοιξαν. Αυτός ο διάλογος μπορεί να γίνει μεταξύ όλων αυτών των πλευρών? Βεβαίως. Με ποιο τρόπο? Πρέπει πρώτα να δούμε το πλαίσιο του διαλόγου. Γιατί εγώ νομίζω πραγματικά ότι τα ζητήματα που είπε ο κύριος Ιωαννίδης δεν είναι αυτά τα οποία σε πρώτη φάση πρέπει να συζητήσουμε σε σχέση με την εκπαίδευση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τα ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης σήμερα και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο και να δούμε με ποιο τρόπο και η οργανωμένη πολιτεία απαντάει απέναντι σε αυτά. Εγώ αυτό το οποίο έχω δει τις τελευταίες μέρες είναι τον Υπουργό με δικιά του ουσιαστικά προτροπή να κατεβάζει μια σελίδα στο Facebook που σε παρόμοιες πρακτικές, με συγχωρείτε, αλλά έχω δει μόνο στην Κίνα και στην Τουρκία. Ο Υπουργός κατέβασε τη σελίδα. Πριν από μερικές μήνες, νομίζω μετά από δικιά του προτροπή να γίνει έλεγχος και ως διαμαγείας μετά από λίγες ώρες αυτή η σελίδα έπεσε. Μάλιστα. Αυτό το επίσης το οποίο έχω δει είναι εισαγγελικές παρεμβάσεις και στοχοποίηση μαθητών και στοχοποίηση μαθητών που κινητοποιούνται. Όταν επικαλούμαστε τις ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να δούμε ότι και σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, αλλά εκεί πέρα καλώς κακώς δεν έχει παρέμβει ούτε εισαγγελέας ούτε η αστυνομία. Άρα λοιπόν να δούμε το επίπεδο της δημοκρατίας της δικιάς μας χώρας σε σχέση με μια σειρά άλλων χωρών που ορισμένοι και ορισμένες ας πούμε τους έχουν και ως πρότυπο τελικά. Και είναι και ένα θέμα το πώς επιλέγει το κράτος να απαντάει απέναντι στους μαθητές. Μάλιστα. Δεν γίνεται με μάτια και βία, δεν γίνεται παιδεία. Είναι δεδομένο αυτό. Στο σύνολο πόσων σχολείων, πόσων σχολικών συγκροτημάτων σήμερα έχει γίνει κατάληψη, σε πόσα? Σε πόσα σήμερα? Γνωρίζω ότι τις τελευταίες μέρες είναι περίπου 400-500 σχολεία. Σε σύνολο? Σε σύνολο 3.000 πόσων, δεν θυμάμαι ακριβώς. Okay. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο καλό θα είναι τα μέσα ενημέρωση να το λέμε.
Σας ευχαριστώ θερμά. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη μία κουβέντα, μία κουβέντα για να κλείσουμε. Επιλέγουμε την πραγματικότητα που θέλουμε κάθε φορά. Μια τελευταία παρατήρηση. Ναι, κύριε Ιωαννίδη, πολύ σύντομα μόνο. 100.000 που έρχονται και ψηφίζουν στις φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές, προφανώς και δεν τους θεωρούμε όλους χαζούς για να λένε ότι ελέγχονται από τις φοιτητικές παρατάξεις. Φοιτητικές παρατάξεις υπάρχουν σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ο τρόπος λειτουργίας τους. Όταν μπουκάρουν κάποιοι μέσα στη συγκλή τους, όταν μπουκάρουν κάποιοι. Όταν μπουκάρουν μπράβοι μέσα στα πανεπιστήμια, έτσι, κύριε Ιωαννίδη, όταν μπουκάρουν κάποιοι, σταματάνε τις διαδικασίες στις θεσμικές. Όταν μπουκάρουν μπράβοι πληρωμένα στα πανεπιστήμια, τι γίνεται. Αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τρόπο φοιτητές και φοιτήτριες. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, να είστε όλοι παρόντες, να κάνουμε ξανά αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ.